Επέλεξες να βρίσκεσαι στον Αντένα δίπλα στο Γιώργο Λιάγκα. Mm-hmm. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Λοιπόν, την πήραμε μέσα σε 2 μέρες. Για να το ξεκινήσουμε έτσι. Ήταν όλα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά όλα πάρα πολύ ενστικτοδός και όλα πολύ η δική μου προτεραιότητα, η ενέργεια. Η ενέργεια και το να αισθάνομαι ότι θα ξέρω, ότι θα περάσω καλά, ότι με θαυμάζουν και με αγαπάνε. Μαρία, σε αγχώνει καθόλου? Να το να. Είναι η χρονιά σας φέτος? Η χρονιά της Μαρίας είναι σίγουρα. Και σε γιατί το λες αυτό? Γιατί είναι η χρονιά της Μαρίας μου φέτος, όπως είναι κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια. Τι συμβουλή της έδωσες το πρωί πριν πάει στα Studio Cup? Να είναι ο εαυτός της. Ο κόσμος τη Μαρία την αγαπά γιατί είναι ο εαυτός της, γιατί είναι ένα καλό παιδί, ένα ταλαντούχο παιδί, γιατί ό,τι πιάνει τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά, λάμπει. Αν έχεις μιλήσει κιόλας με τη Δούκισσα? Όχι, δεν έχω μιλήσει με το κορίτσι. Όχι, δεν έχω μιλήσει. Θα έπρεπε βέβαια. Ο Νίκος Μουτσινάς σήμερα άφησε κάποιες αιχμές λέγοντας ότι... να δούμε πόσο θα κάτσει και η Μαρία Κορινθίου στο πρωινό και αναφερόταν στην αποχώρηση της Δούκισσας. Ή για να δούμε πόσο θα κάτσω. Νικόλας είναι αυτός. Θα αντιμετωπίζεις όλα με χιούμορ. Είπα, μωρ, σιγά, μωρ, τι έχουμε να χωρίσουμε, τι έχουμε.